Στη Σταυρούπολη έχουμε μια ομάδα νεοναζί φασιστών που δρούν ανενόχλητα μέσα στους χώρους του σχολείου, που όλο το προηγούμενο διάστημα ανέπτυξαν πυρήνες δράσεις μέσα στο σχολείο και παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες μας και σαν Ομοσπονδία Γονέων αλλά και από τους εκπαιδευτικούς, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης που απέχει λίγα μέτρα από το σχολείο, δεν πήρε κανένα μέτρο και τους άφησε να δρουν ανεξέλεκτα και να σκορπίζουν μίσος, να προσπαθούν να φοβήσουν μαθητές μέσα στο σχολείο με σκοπό να σταματήσουν. Πώς ξεκίνησε, κύριε Κογονά, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησε από μια κατάληψη και μετά πήγαν από πίσω οι ναζιστές. Και να μας πείτε αν είχε γίνει και τους προηγούμενους μήνες, γιατί λέτε ότι σαν να υπάρχει ένα παρελθόν αυτό, στην περίπτωση αυτή. Ναι, αυτό ακριβώς. Έχουμε πει από την αρχή όλων αυτών των γεγονότων. Καταρχήν δεν υπήρχε καμία κατάληψη, το σχολείο λειτουργούσε κανονικά, δεν υπήρχε καμία διαδικασία. Μπήκανε δηλαδή με το έτσι θέλω και άρχισαν να κοπανάνε κόσμο, κύριε Κοκονά. Ακριβώς μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, πηδώντας κάγκελα, φορώντας κουκούλες, κρατώντας ξύλα, κρατώντας μολότοφ, φαίνονται και στα πλάνα που βλέπετε που παίζονται τώρα. Και χωρίς να τους ενοχλήσει κανένας. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες μάθαμε ότι και οι αστυνομικοί, υπήρχε ομάδα αστυνομικών μέσα στο σχολείο με σκοπό να αποτρέψει τις ενέργειες και κάθε άλλο παρά συνέβη κάτι τέτοιο. Με ναζιστικούς χαιρετισμούς που δεν αφήνουν κανένα, δυστυχώς, καμιά αμφιβολία για την, από πού προέρχονται, από ποιους καθοδηγούνται και τι σκοπό έχουν. Μάλιστα. Μετά την καθυστερημένη επέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, 4 μέρες μετά, αφού έχουν γίνει όλα αυτά τα γεγονότα, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα, έγιναν κάποιες προσαγωγές, νομίζω 2 ή 3 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ήταν κάποιον έξω από το σχολείο. Περιμένουμε βέβαια, γιατί προφανώς δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι δράστες. Γιατί ξέρετε, υπήρξαν και επιθέσεις εναντίον μαθητών, εκλεγμένων μαθητών μέσω 15 μελές, γιατί στάθηκαν απέναντι σε όλους αυτούς τους φασίστες, τους νεοναζί, που έλεγαν ότι δεν έχουν καμιά θέση μέσα στο σχολείο. Μάλιστα. Και πραγματικά, για αυτούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες.